Θα χρειαστώ τώρα. Τώρα τι, θα σας χρειαστώ όλους σας. 27 προσαγωγές, 24 προσαγωγές. Τη νύχτα, σε γονείς και παιδιά, γιατί ετοιμαζόταν να παίξουν ξύλο στην παραλία. Δώσανε ραντεβού. Στη Λιφάδα. Δώσανε ραντεβού στην παραλία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Δαμιανού, από εσάς. Πριν δούμε την κυρία Παγώνη, είναι τραγικό το γεγονός αυτό. Κυρία Αυτιά, βλέπουμε ότι η βία έχει πλέον, ειδικά μεταξύ ανηλίκων, έχει ξεφύγει. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα. Τα φαινόμενα βίας τα βλέπουμε καθημερινά πια. Ακούμε καθημερινά για μαθητές που δέρνονται μεταξύ τους, που δίνουν ραντεβού για ξύλο. Προφανώς υπάρχει κάποια παραμέληση από τους γονείς. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα με αυτή την έξαρση. Προφανώς τα παιδιά αυτά είναι παραμελημένα και πρέπει να δούμε και η δικαιοσύνη να λάβει τα μέτρα της πέρα από την πολιτεία, να ελέγχονται όλοι και να δούμε τι θα συμβεί, διότι είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά είναι ανάμεσά μας, θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά μας, θα μπορούσε να είναι δίπλα μας. Στα σχολεία η βία έχει πια ξεφύγει, έχει χτυπήσει κόκκινο και πλέον το μαθαίνουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που το μαθαίνουμε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όπως το λέτε είναι και ξεκίνησα από εσάς, θα πάω και στην κυρία Τζίμα, τη Λίλη τη Τζίμα, μάνα 4 παιδιών. Η Λίλη είναι πολύ μικρά τα παιδιά της. Θα πάω στην κυρία Ξάνθη, θα πάω στην αξιότιμη Τένια Μακρύ. Καλημέρα κυρία Μακρύ. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που βλέπω την κυρία Τζίμα στο πάνελ. Η κυρία Τζίμα ήδη είναι με το τέταρτο, πάει πλέργια για το πέμπτο, οπότε και να σας ευχαριστήσω πολύ την κυρία Μακρύ, γιατί είχαμε κάνει, επειδή πραγματικά μπράβο, αυτό το πρόβλημα της νεανικής επιθετικότητας, αυτής της βίας στους ανηλίκους, αυτό που συζητάμε σήμερα, το κάναμε θέμα στην σχολή γονέων, στα Βρελίσσα, εκεί ήταν η κυρία μπράβο. Μακρύ και μίλησε πραγματικά στους γονείς. Δημαρχάρα. Ο Γιάννης Οπισημής, ο δημαρχός μας, μίλησε η κυρία Μακρύ, αλλά μίλησε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας τα πει τώρα. Θέλω να της το... Να το αποδώσεις. Απλά, επειδή μου έμεινε ως μητέρα, το πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι αυτά τα παιδιά ουσιαστικά μιμούνται τους γονείς. Παναγία. Όταν μιλάμε λοιπόν και μιλάμε για πάρα πολλά θέματα ενδοικογενειακής βίας, δεν μιλάμε μόνο για παιδιά παραμελημένα, μιλάμε για πάρα πολλά σημαντικά συμβάντα που γίνονται μέσα σπίτια. Και τελικά βλέπουμε αυτό που το παιδί μιμείται τον πατέρα. Πριν πάω στον Γιώργο τον Καλιαχμάνη, θέλω ένα σχόλιο από την κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, έχω να πω το εξής. Ο κόσμος προχωράει. Χθες μια γυναίκα στον πύργο πήδηξε από το παράθυρο για να μην την πνίξει ο άντρας της. Ξύλο και τον... Στην Πάτρα. Είχαμε το τραγικό γεγονός με την κοπέλα. Τώρα έχουμε... Γίνονται και στον πύργο, αλλά όχι όλα στον πύργο. Δεν είπα όλα στον πύργο, ζητώ συγγνώμη. Στον πύργο τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε. Έκανα ένα λάθος. Μιας πρωτεύουσας, ναι. Και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι τραγικά, κυρία Παγώνη μου, ελάτε. Είναι τραγικά. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή στα σχολεία υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. Τα παιδιά, όπως είπαμε όλοι, και η κυρία Μακρύ ξέρει να τα εξηγήσει πολύ περισσότερο από όλους μας, έχουν πρότυπα. Με το που γεννιούνται, ξεκινάνε σιγά σιγά, μεγαλώνουν και έχουν πρότυπα. Ποια είναι τα πρότυπα? Μέσα από την οικογένεια. Οι γονείς τους. Από εκεί λοιπόν την πρώτη ευθύνη την έχει η οικογένεια. Την έχουν οι γονείς. Πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Πώς προχωρούν? Και μην ξεχνάτε τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στα σχολεία και γίνονται όλα αυτά τα περιστατικά. Σε λίγο θα αρχίσουν να φοβούνται να πάνε στο σχολείο τους. Θα αρχίσουν να φοβούνται το πρωί να συναντήσουν συμμαθητές, γιατί δεν θα ξέρουν πώς θα τους επιτεθούν και πώς θα αντιδρούν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά με τις κατάλληλες ομάδες των ψυχολόγων, των ειδικών, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε όλα. Σωστό. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουν αυτά και ιδιαίτερα στα σχολεία αυτή τη διαπαιδαγώγηση, εκτός από την οικογένεια που ξεκινάει το κάθε παιδί, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Γιατί είναι τραγικό να λέμε στην καθημερινότητά μας ότι έγιναν τόσες προσαγωγές, ότι στο τάδε σχολείο συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, γιατί αυτό σημαίνει ότι στην κοινωνία υπάρχουν προβλήματα. Έτσι. Αυτό σημαίνει όταν έχουμε αυτά τα γεγονότα. Επομένως, τα προβλήματα πρέπει πάντα να λύνονται σε οποιοδήποτε τομέα και αν βρισκόμαστε.
Είστε εξαιρετικοί. Ψυχολόγοι υπάρχουν στα σχολεία. Εξαιρετικοί, παιδιά, την ακούτε. Δεν είναι μόνο γιατρός, έχει και... Τρομερό. Προσέξτε, με την τριβή της, με τους ασθενείς, με την κοινωνία, με την κουβέντα. Εγώ δεν τη ρωτώ τώρα πώς φτάνουν στο νοσοκομείο κακοποιημένες γυναίκες, γιατί πολλές γυναίκες εμείς έχουμε κουβεντιάσει με όλες αυτές τις γυναίκες, κυρία Αυτιά. Και τι έχετε... Όταν έρχονται και βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Και πάντα υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, ξαφνικά, ένας άνθρωπος νορμάλ δεν πάει να επιτεθεί, όσο εκνευρισμένος κι αν είναι, ούτε πάει να σκοτώσει. Πας να σκοτώσεις όταν έχεις ξεπεράσει τον εαυτό σου σε πολλά πράγματα και όταν έχεις ένα ψυχολογικό υπόβαθρο. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι ξαφνικά, δηλαδή γίνονται όλα, ενώ κάποιος είναι φυσιολογικός. Δεν είναι φυσιολογικός. Κάτι υπάρχει. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παγώνη. Εγώ, κύριε Αυτιά, πριν τελειώσουμε, θέλω να με επιτρέψετε μία κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό το διάστημα, για τη συνεργασία τα 2,5 χρόνια της πανδημίας. Εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας βοηθήσατε πάρα πολύ όλες οι εκπομπές για αυτό που κάναμε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς όλοι να το μεταφέρετε στον κόσμο, εμείς τα λέγαμε, αλλά μέχρι εκεί. Μπορεί να βγαίναμε να μιλούσαμε, αλλά έπρεπε και κάποιοι να τα επισημάνουν και να τα μεταφέρουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ. Θέλω να πω σε εσάς καλή επιτυχία και εγώ ξέρω γιατί το λέω. Και από εκεί που θα πάτε όλα θα είναι πολύ καλά και θα αγωνιστείτε. Και βέβαια και εμείς εδώ στην Ελλάδα θα αγωνιστούμε όσο γίνεται για την πατρίδα μας, όπως και εσείς στο εξωτερικό. Δεν σας φάνηκα. Να είστε πάντα καλά κανένας. Και να είστε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να πάμε γρήγορα. Ναι, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ματίνα Παγώνη εξαιρετική όπως πάντα. Δεν κρατάει μυστικά. Και πάμε τώρα σε τούτο. Θέλουμε το γεγονός από τον Γιώργο του Καλιακμάνη. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι κυρίες. Διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε, Γιώργο? Συγγνώμη για τον Γιώργο, αλλά. Καταρχήν, ναι, ο Γιώργο. Όπου Γιώργο και Μάλαμα. Είμαστε. Πλην εξαιρέσεων. Εγώ χαίρομαι που βλέπω στο πάνελ πάλι τη Λίλη. Κρίμα που δεν είμαι εκεί. Αντιδήμαρχο. Ήθελα να κάτσω πάλι δίπλα της στην κυρία Αντιδήμαρχο, γιατί τόσα χρόνια τώρα, νωρίς από τις 5 το πρωί, την έβρισκα εκεί. Τρεις η ώρα ερχόταν, 3:30. Εσύ πέντε. Ναι, αν συνεχίσει, θα αρχίσει να κλαίει τώρα. Δίπλα της κατόπινα και συγκινούμε αληθινά. Τέσσερα παιδιά η Λίλη. Τέσσερα. Τέσσερα παιδιά πλέον. Έτσι. Γεια σου, Λίλη. Καλημέρα, Λίλη. Καλημέρα, Γιώργο. Κοιτάξτε, ευτυχώς που η αστυνομία πήρε την πληροφορία ότι αυτά τα παιδιά, 25 παιδιά, 14 μέχρι 17 ετών, είχαν συνοηθεί να βρεθούν για να συμπλακούν μεταξύ τους. Για να βγάλουν επιθετικότητα. Απίστευτο. Είναι τραγικό και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που κάνει η αστυνομία τον τελευταίο καιρό. Από το Facebook τους βρήκανε. Από το Facebook ή από το άλλο το... Υπήρχε πληροφορία, Γιώργο, και από αλλού. Α. Υπήρχε και από κάποιον πληροφορία ότι θα γίνει αυτό, ευτυχώς. Ναι. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η αστυνομία τον τελευταίο καιρό. Στην Γλυφάδα είχαν ραντεβού. Στην Γλυφάδα, στην παραλία, Γιώργο. Α, στην παραλία. Θα σου πω τι κάνει η αστυνομία, γιατί είναι σημαντικό. Έλα. Πέρα λοιπόν από την εμφανή αστυνόμευση, σε σημεία που πηγαίνουν ανήλικοι και εκεί υπάρχει περίπτωση να μπαίνουν σε διαδικασίες άλλες, να παραβατούν, να τσακώνονται μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί πλησιάζουν τις παρέες και εκμεύουν πληροφορίες για να δουν μήπως είναι κάποιο παιδί που κάνει bullying σε κάποιο άλλο, μήπως υπάρχουν πληροφορίες για να εκμεύσει πληροφορίες, μήπως κάποια παιδιά είναι χρήστες ναρκωτικών κλπ. Προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μαζέψει αυτό το πράγμα, αυτή τη μορφή εγκληματικότητας που λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί πρόκειται για τα παιδιά, πρόκειται για το αύριο. Για το αύριο της Ελλάδος, να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Μαζέψανε και γονείς. Μαζέψανε και τους γονείς. Δηλαδή έχουμε Οι γονείς ήρθαν εκεί για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Για να. Όχι, το παιδί μου, το δικό μου δεν θα έπρεπε σε τις δικασίες. Γιατί πήρατε άλλοι γονείς. Το είδαν θετικά αυτό και είπαν καλά κάνατε. Ναι, γιατί προλάβατε ίσως έναν. Ένα τσακωμό τέλος πάντων μεταξύ τους, μια συμπλοκή μεταξύ τους. Άλλοι γονείς, γιατί πήρατε το παιδί μου, τα παιδιά μου, το παιδί το δικό μου, δεν θα έμπαινε σε τέτοιες διαδικασίες, κακώς το πήρατε. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς, Γιώργο. Καταρχήν και στις περιπτώσεις που έχουμε παραβατικές συμπεριφορές. Ποτέ ο γονέας δεν παραδέχεται.
Μάλιστα. Πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις λέει δεν φταίει το δικό μου παιδί. Αποκλείεται. Γιατί το πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το να δέχεσαι να πας σε μία συμπλοκή ή για να δεις ξύλο ή να το καταγράψεις με το κινητό είναι πολύ κακό πράγμα, κυρία Μακρύ. Και το ένα και το άλλο, όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο? Θέλουμε τη δικιά σας άποψη, τη δικιά σας παρατήρηση. Παρεμβαίνουν μανάδες, παρεμβαίνουν τώρα πολλοί και διάφοροι. Ελάτε. Κυρία Αυτιά, αυτό συμβαίνει γιατί το είπε ήδη η κυρία Παγώνη. Η οικογένεια έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Οι γονείς, πάρα πολλοί γονείς, δεν είναι παρόντες στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Είναι παρόντες στο να φροντίσουν τα παιδιά τους ως προς το φαγητό τους, το ντύσιμό τους. Αλλά από εκεί και πέρα το πώς εξελίσσονται σαν άνθρωποι, το πώς εξελίσσονται σαν ψυχολογικά όντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητά τους. Πιστεύουν δηλαδή αν το παιδί τους είναι καλοθρεμένο, αν είναι καλοντυμένο, τότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστοί γονείς. Και αυτό δεν το λένε σωστοί, λέμε ότι είμαστε καλοί γονείς. Ο σωστός γονιός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος είναι παρόν στο μεγάλωμα του παιδιού του. Αφενός, αφετέρου, είναι παρόν στη δική του τη ζωή. Είναι παρόν στη δική του τη συμπεριφορά, στη δική του σχέση με την μητέρα με την οποία έχει φέρει το παιδί αυτό. Και είναι παρόν επίσης ο γονιός αυτός στο στίγμα που δίνει στη δική του κοινωνική ύπαρξη. Άρα λοιπόν το παιδί το παρακολουθεί. Γιατί όπως πολύ σωστά είπαμε, το παιδί μιμείται τη συμπεριφορά των γονιών από την ώρα που θα γεννηθεί. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή. Όταν λοιπόν το παιδί φεύγει από την αγκαλιά μας και μπαίνει στο πρώτο κοινωνικό σύνολο, που είναι τα δεύτερα μέλη της οικογένειας, το τρίτο μετά είναι το σχολείο. Όταν λοιπόν και το σχολείο είναι χαλαρό, και είναι χαλαρό γιατί πιθανότατα έτσι να νομίζουμε ότι είναι η ελευθερία των παιδιών, ίσως επειδή και οι δάσκαλοι φοβούνται ότι εάν επέμβουν θα έχουν ίσως προβλήματα, και το ακούω αυτό από πελάτες που έχω δασκάλους και καθηγητές, ότι έρχονται γονείς και ζητάνε λογαριασμό γιατί συμπεριφέρονται οι άνθρωποι αυτοί έτσι στα παιδιά τους και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα. Και ιδιαιτέρως όταν οι δάσκαλοι συστήνουν στους γονείς ότι θα πρέπει πιθανώς το παιδάκι να δει κάποιον ειδικό γιατί η συμπεριφορά του στο σχολείο είναι ανάρμοστη, αντιμετωπίζουν έναν τοίχο που λένε ότι πιθανότατα κάτι δεν πάει καλά με τον δάσκαλο. Ξέρετε πόσο σημαντικό ρόλο είναι ο δάσκαλος, κύριε Αυτιά? Δεν είναι μόνο να σου μάθει γνώσεις. Ο δάσκαλος είναι εκεί γιατί είναι η διαπαιδαγώγηση και είναι ο εκπρόσωπος της κοινωνίας μετά από το γονιό σου. Έτσι. Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Το παιδί κοινικοποιείται μέσα στο σχολείο. Έτσι. Και καθοδηγητής του είναι ο δάσκαλος. Το παιδί φέρνει στο σχολείο μια σκυτάλη, την οποία την παίρνει από την οικογένεια. Και περιμένουμε να την πάρει ο δάσκαλος και να οδηγήσει το παιδί μετά στο κοινωνικό του σύνολο. Αν λοιπόν αυτή η αλυσίδα κοπεί, είναι επόμενο το παιδί να είναι ενερμάτιστο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Μία άλλη πλευρά επίσης που κάνει το πράγμα πάρα πολύ κακό είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι στην ηλικία αυτή που ανέφερε ο Γιώργος ότι ήταν η ομάδα των παιδιών 14, 13, 15, πρέπει να σας πω ότι ο εγκέφαλος δεν είναι αναπτυγμένος για να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεων που κάνω. Δηλαδή κάνω κάτι, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι το πόσο κακό είναι αυτό. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα γίνω ήρωας, ότι θα με παραδεχτούν οι συμμαθητές μου, ότι θα βγω στο διαδίκτυο και θα φανερωθώ. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο, έχουμε λοιπόν μια οικογένεια η οποία είναι χαλαρή και έναν εγκέφαλο ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν είναι ακόμα αναπτυγμένος για να αντιληφθεί τη συνέπεια των επιλογών που κάνω, επόμενο είναι να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, σύν τη χαλαρότητα που υπάρχει στην αποδοχή της βίας και στην αποδοχή του θανάτου. Τα παιδιά επίσης, κύριε Αυτιά, έχουν συνηθίσει ότι η βία είναι κάτι θεμητό, είναι κάτι το οποίο δεν μας πονάει. Επίσης, ο θάνατος, επειδή πάλι σε αυτή την ηλικία πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι κάτι προσωρινό, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος τελειώνει με το θάνατο. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί πάρα πολύ με αυτές τις ιδέες. Και επόμενο λοιπόν είναι με όλα αυτά τα τρία γεγονότα να βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά από την άλλη πλευρά είναι μια πραγματικότητα που μας χτυπάει το κουδούνι και όπως είπε και ο Γιώργος, αυτή η διάβρωση η οποία υπάρχει στα παιδιά μας να μας κάνει να γινόμαστε πολύ προσεκτικοί για το ποιους ανθρώπους μεγαλώνουμε αύριο
χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα παιδιά είναι έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αγωνίζονται, παιδιά διαβαστερά, παιδιά τα οποία ειλικρινά θέλουν να δουν τον εαυτό τους να μεσορανεί όταν θα φτάσουν σε μια ενήλικη ηλικία. Αλλά βλέπετε ότι δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για αυτά τα οποία μας φοβίζουν ότι μπορεί να είναι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι πιθανότατα να κακοποιήσουν τη γυναίκα τους, να κακοποιήσουν τη σύντροφό τους, και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Ένα παιδί το οποίο μαθαίνει τη βία μέσα στο σπίτι του, να την διαιωνίσει στη σύντροφό του και στις επόμενες συντρόφους, πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνεχώς. Είναι όλα αυτά τα οποία λέτε είναι τόμοι ολόκληροι. Θέλω να πάω στην κυρία Ξάνθη και μετά στην κυρία Τζίμα και μετά να κάνουμε το γύρο. Ο Αλέξο Μητρόπουλος είναι καθηγητής. Θα δούμε και τον κύριο Κουκί σε λίγο. Να μας πει και αυτός ως γονέας αλλά και ως κορυφαίος παράγοντας στην περιοχή όπου ζει, του Παπάγου Χολαργού, έτσι, όπου ο Δήμος έχει ανοιχτά μάτια και αυτιά. Θέλω το εξής, κυρία Ξάνθη, αυτά τα φαινόμενα, όπως είπε πολύ σωστά και προηγουμένως η κυρία Παγώνη και επιπροσθέτως η αξιότιμη κυρία Μακρύ, έχουν σχέση με το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Λοιπόν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν 2 ημέρες. Έχω πάει με το σύζυγό μου σε ένα εστιατόριο για να φάω. Δίπλα μου ακριβώς κάθονται 2 ζευγάρια, τα οποία έχουν δίπλα τους ένα παιδάκι. Το ένα παιδί λοιπόν είναι με τους γονείς του και οι γονείς κάθονται μαζί με ένα άλλο φιλικό ζευγάρι. Καθ' όλη τη διάρκεια του γεύματος, πάνω από 1 με 1,5 ώρα, και οι 4 ενήλικες, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εκ των 4 οι 2 ήταν γονείς του παιδιού και καθόντουσαν στο διπλανό μου τραπέζι, δεν έδωσαν απολύτως καμία σημασία σε αυτό το παιδάκι, σε αυτό το αγόρι, το οποίο ήταν 7, 8, το ανώτερο 9 ετών. Ειλικρινά συγκινήθηκα τόσο πολύ, σταμάτησα να τρώω και κοίταγα αυτό το παιδάκι, το οποίο κατά τη διάρκεια αυτής της 1,5 ώρας ήταν με ένα κινητό στο χέρι. Η μητέρα προσπαθούσε να κάνει επίδειξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη παρέα. Ο πατέρας το ίδιο, το άλλο το ζευγάρι προσπαθούσε να κάνει επαφές μαζί με αυτό το ζευγάρι, το φιλικό, και κανένας δεν έδινε σημασία σε αυτό το παιδί. Δεν ρωτήσαν καν αν το αγοράκι θέλει να φάει. Ρωτήσανε, θέλεις κάτι? Το παιδί είπε απλά όχι και συνέχισε να παίζει. Αυτό μπορεί να γινόταν ημέρες ολόκληρες. Σε ένα εστιατόριο έγινε λοιπόν αυτό. Τι θέλω να πω λοιπόν με όλο αυτό το περιστατικό το οποίο είδα μπροστά μου, και σίγουρα ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς θα έχει τύχει μπροστά σε τέτοια περιστατικά. Κοινότοπο. Καταλήγει. Τι είπατε? Κυνηγούν την καριέρα, κοινότοπο, κυρία Ξάνθη. Καταλήγουμε λοιπόν όλοι μας, καταλήγουμε όλοι μας σε ένα εξής συμπέρασμα που πολύ σωστά η κυρία Μακρύ, η οποία είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα, επισήμανε νωρίτερα. Όλοι αυτοί οι νέοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά βίας, είναι νέοι 10, 12, 13, 14 ετών, οι οποίοι προσπαθούν μέσω αυτής της συμπεριφοράς να καλύψουν τα κενά τα οποία έχουν της επαφής και της επικοινωνίας με τους ενήλικες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι τους. Είτε αυτοί είναι τα αδέρφια τους, είτε αυτοί είναι οι γονείς τους. Είναι παιδιά τα οποία από πολύ μικρή ηλικία, από την ίδια τους τη μητέρα, από τον ίδιο τους τον πατέρα, νιώθουν ότι είναι στο περιθώριο. Και έτσι λοιπόν, μέσω της βίας, μέσω της επιθετικότητας, μέσω της λεκτικής αυτής βίας, προσπαθούν να αποδείξουν κάτι. Και ένα πολύ σημαντικό επίσης που θέλω να τονίσω. Ξέρετε, αυτό το παιδάκι, και κλείνω, αυτό το παιδάκι, όπως πολλά παιδάκια, με τη χρήση του διαδικτύου, που κανένας δεν έλεγχε εκείνη τη στιγμή τι βλέπει, τι παρατηρεί αυτό είναι, το παιδάκι. Πού είναι χαμένο το παιδί, τι έτσι παρατηρεί και τι... Πού βρίσκεται μέσα στο διαδίκτυο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το παιδί αυτό δέχεται σειρά από μηνύματα, από ερεθίσματα, τα οποία είναι, αν θέλετε, διαφορετικών σεξουαλικών, μπορεί να προσανατολισμών, και σε βία. Μπορεί να είναι βία περιστατικά, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έβλεπε επιθετικές συμπεριφορές άλλων νέων, μάλιστα, παιδιών, με αποτέλεσμα αυτή η επανάληψη να γίνεται
ξέρετε, οικία στο παιδί. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν το παιδί μετά, σε δεύτερο χρόνο, να νομίζει ότι πρέπει να πράξει και αυτό με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω κλείνοντας ότι το μεγαλύτερο ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, όπως και στη δική μας την διαπαιδαγώγηση, τώρα ως ενήλικες, αλλά αν θυμηθούμε τα νεαρά μας χρόνια, ήταν η μαμά και ο μπαμπάς. Ή η γιαγιά και, τον παππού και ο παππούς, ακριβώς. Λοιπόν, που ήταν δίπλα μας και υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Εξαιρετική στην ανάλυση της και την περιγραφή. Υπάρχουν μέρες, μας είπε εδώ η κυρία Μακρύ, που τρέχει ο γονιός, θα μου πείτε, τρέχει για την καθημερινότητα. Το παιδί μένει με έναν παππού, με μια γιαγιά, αν υπάρχει παππούς και γιαγιά, διαφορετικά είναι μπροστά σε ένα υπολογιστή, είναι μπροστά σε ένα κινητό και όλη τη μέρα είναι φοβερό αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει.